για τον διπλό εορτασμό θα είναι και ο Νότης Ομαριάς, ο Ευρωβουλευτής, που προφανώς θα αναφερθεί και στις γερμανικές αποζημιώσεις. Επίκαιρο, πάμε στον συντονιστή των Ανεξάρτητων Ελλήνων, ο Μουφτιώτας, τον κύριο Ανδρέα Κολοκυθά. Καλησπέρα, κύριε Κολοκυθά. Καλησπέρα και σε εσάς. Ακούσατε, βέβαια, έχουμε πολλούς εορτασμούς, ξεχωριστές προσεγγίσεις. Τι γίνεται τώρα? Για μένα αυτό είναι το λυπηρό. Γιατί άμα ανατρέξουμε στην ιστορία εκείνη τη σκοτεινή περίοδο, ο ελληνισμός σύσσωμος πολεμούσε τον κατακτητή. Δεν πολεμούσε με βάση τις κομματικές του πεπιθήσεις ή τα πιστεύω του. Και θεωρώ, τώρα δεν πολεμάμε ακόμα. Θεωρώ αυτό κρίμα, ναι, πάνω σε αυτή την επέτειο, άλλοι να προσπαθούν... Στα όπλα. Στα όπλα έχει ενότητα. Όταν δεν έχει όπλο, δεν έχει ενότητα. Δυστυχώς δεν έχουμε καταλάβει ότι βρισκόμαστε σε έναν άλλου είδος πόλεμο, οικονομικό πόλεμο, που εντάξει, το μόνο που δεν βλέπουμε είναι το αίμα, αν και οι 6.000 αυτοκτονίες είναι και αυτές αίμα. Εδώ έχεις τον Άδωνη τον Γεωργιάδη που τους αμφισβητεί. Βέβαια, ως κυβερνητικός και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος θα αμφισβητήσει τα γεγονότα τα οποία μαυρίζουν την εικόνα της κυβέρνησης. Η αλήθεια όμως είναι διαφορετική. Δεν είδα να ρωτάει ποτέ τις οικογένειες των θανόντων. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες, κύριε Κολοκυθά, τι θα κάνουν? Εμείς έχουμε καθαρή ατζέντα. Έτσι, ίσως είμαστε οι πιο καθαροί που την αποκαλύπτουμε και προεκλογικά. Σας είδα χέρι-χέρι. Δεν είναι ακριβώς χέρι-χέρι, απλά... Όχι, δεν ήταν ο Καρατζαφέρης. Μάλιστα, καταλαβαίνω. Χέρι-χέρι ήταν. Χέρι-χέρι ακριβώς δεν ήταν. Απλά επειδή μια ζωή κατηγορούμαστε ως αντιπολίτευση ότι είμαστε πολύ διασπασμένοι, είπαμε να κάνουμε έναν διάβλο επικοινωνίας. Είπαμε να δούμε με τα λοιπά αντιμνημονιακά κόμματα που μπορούμε να τα βρούμε. Το πρώτο κάλεσμα έγινε στο Εθνικό Συμβούλιο που έγινε προς τις δυνάμεις εκείνες οι οποίες δεν μπόρεσαν να εκπροσωπηθούν στην Ευρωβουλή και κακά τα ψέματα είχαμε διαρροή ψηφοφόρων προς εκείνες τις δυνάμεις. Τότε κατηγορηθήκαμε ότι κοιτάμε δεξιά. Τώρα έρχεται, γιατί δείχνουμε ότι είμαστε με ανοιχτό μυαλό, κοιτάμε και για αριστερά. Δεν υπάρχει δεξιά-αριστερά. Υπάρχει αυτό που είπαμε προηγουμένως, ένας οικονομικός πόλεμος που πρέπει να φερθούμε πατριωτικά. Ξεκινάμε συνομιλίες. Ναι, τώρα ο πρόεδρος ξεκίνησε με το ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή τα κόκκινα δάνεια. Είναι ένα κοινό πρόβλημα. Δεν νομίζω να υπάρχουν διαφορές ως προς την αντιμετώπιση των κόκκινων δανείων. Εδώ οι συγκυβερνώντες συνεργάστηκαν, αυτοί που μας καταστρέψανε, για να κρατήσουν ακόμα την εξουσία. Χωρίς να ξέρουν τι να την κάνουν την εξουσία αυτή. Γιατί βλέπουμε τα αποτελέσματα. Τις φαλιάρες που τρώνε απάνω τα και με τις αγορές, γιατί πάνε χωρίς σχέδιο. Ανακαλύπτουν ότι υπάρχει δυνατότητα απεμπλοκής των μνημονίων που οι ίδιοι ψηφίσανε, χωρίς να έχουν μια εναλλακτική λύση. Ακριβώς αυτά είναι τα αποτελέσματα και ακριβώς αυτά θέλουμε εμείς να αποφύγουμε και να παρουσιάσουμε τη δικιά μας πρόταση. Είπαμε με το ΣΥΡΙΖΑ ότι σεβόμαστε τις κόκκινες γραμμές. Εμείς δεν έχουμε κρύψει ότι είμαστε ένα αστικό κίνημα, το οποίο θέλουμε. Ως αστικό κίνημα έχουμε σε μεγάλη προτεραιότητα τη διαφύλαξη της ιδιωτικής περιουσίας. Έχουμε το βλέμμα μας στραμμένο πάντα προς τα εθνικά θέματα. Ο ΣΥΡΙΖΑ σε μια πρώτη ανάγνωση έχει πει ότι θα σεβαστεί τις κόκκινες γραμμές μας. Οπότε από εκεί μπορούμε να ξεκινήσουμε να κουβεντιάζουμε την επόμενη μέρα. Γιατί κακά τα ψέματα, με βάση και τις δημοσκοπήσεις, όχι τις τελευταίες, από τις ευρωεκλογές και μετά τα αποτελέσματα, είτε αρέσει σε ορισμένους είτε δεν αρέσει, ο ΣΥΡΙΖΑ βγαίνει πρώτο κόμμα. Δεν μπορεί να μείνει ακυβέρνητη η Ελλάδα. Και αυτό το οποίο ο Πρωθυπουργός λέει σταθερότητα, πώς την εννοεί τη σταθερότητα? Σταθερότητα την εννοεί προφανώς μόνο αν κυβερνάει ο ίδιος. Λοιπόν, εμείς θα δείξουμε ότι υπάρχει σταθερότητα και χωρίς να κυβερνάει ο ίδιος. Μήπως πάτε για συγκυβέρνηση και εσείς, μιας και οσμίζεστε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι κυβέρνηση, λογικά ενδυνάμει κυβέρνηση, κύριε Κολοκυθά? Εμείς δεν πηγαίνουμε για καρέκλες. Εμείς το έχουμε πει ότι θα παρουσιάσουμε τις προτάσεις μας. Αν συμφωνήσουμε, συμφωνήσαμε. Δεν συμφωνήσουμε, δεν συμμετέχουμε. Είναι απλά τα πράγματα. Έχουμε κοινοποιήσει το κυβερνητικό μας και το οικονομικό μας πρόγραμμα. Έχουμε τις απόψεις μας. Είπαμε ότι θα κάνουμε ένα διάβλο επικοινωνίας. Θα σας θυμίσω ότι μέσα στο καλοκαίρι, προδημήνου περίπου, είχαμε μια ανάλογη μικρής κλίμακας τοπική συνεννόηση ως προς το ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας στη Φθιώτιδα. Και πάλι εκεί ήταν περιορισμένο το πεδίο συζητήσεων που είχαμε με την ομαρχιακή του ΣΥΡΙΖΑ και πάντα επί συγκεκριμένων θεμάτων, έτσι ώστε που να μην θίγουμε τις ευαίσθητες χορδές ο ένας του άλλου. Λοιπόν, να κλείσουμε για αύριο. Άρα λοιπόν, συγγνώμη,
βλέπουμε ότι σαν να το έχετε, έτσι όπως μιλάτε και εσείς έτσι τώρα εδώ, ναι, συντονιστής, ναι. Σαν να το έχετε παγιοποιήσει λίγο αυτό, έτσι. Όχι, δεν έχουμε παγιοποιήσει κάτι, απλά βλέπουμε... Σεβασμός κόκκινων γραμμών, συνεργαζόμαστε στο ένα θέμα, συνεργαζόμαστε στο άλλο θέμα. Να το πω εγώ αλλιώς, εξυπηρετεί κιόλας τους δυσαρεστημένους δεξιούς ότι υπάρχει η πρόταση... Έτσι δεν είναι, κύριε Πολογητά? Εμείς πρεσβεύουμε συγκεκριμένα πράγματα. Θέλω να πω, εσείς πολύ καλά κάνετε και το πρεσβεύετε αυτό. Και θέλουμε να εγγυηθούμε. Θέλω να πω ότι εμφανίζεστε και ως η δεξιά πρόταση συγκυβέρνησης. Ναι, σίγουρα δεν είμαστε οι αριστεροί. Καλά, οι αριστεροί είναι οι άλλοι. Οπότε φυσικά και ο δυσαρεστημένος δεξιός ή κεντροδεξιός ή το παλιό το πατριωτικό Πασόκ πρέπει να εκφραστεί. Εμείς έχουμε από την πρώτη στιγμή της δημιουργίας μας ξεκαθαρίσει ότι όλη αυτή η βεντάλια πολιτικών απόψεων χωράει στους ανεξάρτητους Έλληνες. Μάλιστα. Λοιπόν, αύριο... Αύριο θα είμαστε... Γιάννης, για να μην το ξεχνάμε. Αύριο εμείς κανονικά θα είμαστε σε όλες τις... Ξεχωριστή εκδήλωση κι εσείς? Όχι βέβαια, εμείς συντασσόμαστε στις εκδηλώσεις υπό την αιγίδα του Δήμου και της Μητροπόλεως. Δεν έχουμε κανένα λόγο να ξεχωρίσουμε τους Έλληνες. Μάλιστα. Λοιπόν, θα είναι και Νότης ο Μαριάς εδώ. Θα βγουν και πολιτικές ειδήσεις και για τις γερμανικές διεκδικήσεις. Σας ευχαριστούμε, κύριε Κολοκυθά, για την παρουσία σας. Καλό βράδυ. Γιώργο, να σας ευχαριστήσω και εσένα για την παρουσία σου και τα σχόλια. Να ευχαριστήσω τις φίλες και φίλους που μείναν συντονισμένοι με την ενημέρωση και το κεντρικό δελτίο. Μπορούν να...